Άκου να δεις τώρα σκηνικό που παίχτηκε. Παίρνω τηλέφωνο το Light, του λέω θα βγούμε ρε, τι θα γίνει, έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα βγούμε λέει μπρο μου. Δίνουμε συνάντηση να βγούμε και στα καπάκια με παίρνει τηλέφωνο Sneak. Και μου λέει, μπρο είχαμε κανονίσει έτσι, τι θα κάνουμε σήμερα, θα βγούμε. Του λέω, μπρο άκου, θα βγούμε άμα θες, αλλά έχω πει και το Light, θα έρθει μαζί μας άμα βγούμε. Πω μου λέει και έχω μπιφ μαζί του ρε φίλε, δεν του πάω μία. Δηλαδή δεν με ψήνει να βγω με το Light, μου λέει. Του λέω, οκ, μην αγχώνεσαι ρε φίλε, θα του το ακυρώσω. Τον κλείνω, παίρνω τηλέφωνο το Light, του λέω, έλα μπρο, είχα ξεχάσει τελικά ότι με πονάει το πόδι. Δεν θα έρθω σήμερα, άκυρο για σήμερα. Οκ, μπρο, μην αγχώνεσαι, συμβαίνουν αυτά, μου λέει. Έρχεται ο Σνίκ να με πάρει με τα μάξι, πάμε Μικέλ, καθόμαστε. Και στο πεντάλεπτο, περνάει ο Light ρε, από μπροστά. Και έρχεται, μου κολλάει, μου λέει, αυτό είναι ρε που σου πουνούσε το πόδι. Και μου κολλάει, ντροπή σου με λέει και κάτι τέτοια. Και σηκώνεται εκείνη την ώρα ο Σνίκ και του κολλάει κεφάλι ρε. Του κολλάει κεφάλι και του λέει, ό,τι θέλει θα κάνει ρε, λογαριασμό θα σου δώσει. Και ήταν έτοιμοι να παίξουν ξύλο ρε, πραγματικά. Αλλά σηκώθηκα, μπήκα στη μέση, τους χώρισα και. Και τέλος καλό, όλα καλά, τα βρήκανε και τα παιδιά. Εντάξει, απολογήθηκα και εγώ, τους είπα δικιά μου βλακία ρε μάγκες. Συμβαίνουν αυτά και τα βρήκανε και τα παιδιά εν τέλει. Και τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι που λέτε.